Προβληματισμός και καταλογισμός ευθυνών για το ναυάγιο της αγοραπολισίας της ΕΚΑΠ επικρατεί την επομένη της επίσημης αποχώρησης του Ινδικού Ομίλου. Η επίσημη γνωστοποίηση του ομίλου Bomidala Enterprises για την αποχώρησή του από τη διαδικασία εξαγοράς ακολούθησε έντονη συζήτηση κυρίως για τις κινήσεις της ΑΤΕ, η οποία είχε ανακοινώσει πώληση του μεριδίου της χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί. Το σημείο αυτό, όπως και το γεγονός ότι στη διάρκεια των τελευταίων μηνών η ΑΤΕ απαξίωσε την εταιρεία και εκμυδένισε την παρουσία των σημάτων της στην αγορά, έχουν θέσει στην ΑΤΕ και τα στελέχη της στο επίκεντρο της κριτικής. Σε εξέλιξη βρίσκεται η σκληρή διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ Σοκράτη Ξυνίδη και Αλέξανδρου Κοντού για το θέμα του διαγωνισμού των γεωθερμικών πεδίων. Ο αναπληρωτής υπουργός Σοκράτης Ξυνίδης ανακοίνωσε ότι ζήτησε στοιχεία από τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Μανιάτη για το θέμα του διαγωνισμού της γεωθερμίας, τα οποία και κοινοποιεί ύστερα από τις επισημάνσεις του Αλέξανδρου Κοντού για το θέμα. Από την κίνηση ενεργών πολιτών Ξάνθης δίνεται η δυνατότητα σε κατοίκους της Ξάνθης και των χωριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να προμηθευτούν πατάτες και διάφορα άλλα αγροτικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς. Όπως έγινε γνωστό από την κίνηση ενεργών πολιτών Ξάνθης, εντός των ημερών ξεκινάνε οι παραγγελίες από τον ειδικό ιστοχώρο που δημιουργήθηκε. Η όλη διαδικασία θα γίνει με απόλυτα ηλεκτρονικό τρόπο για τον καλύτερο συντονισμό και τα μέλη της κίνησης καλούν όσους έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ να διευκολύνουν τις παραγγελίες των ανθρώπων που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή βρέθηκε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης στα πλαίσια της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Η κρίση, τα μνημόνια, το χρέος και η εναλλακτική πρόταση της αριστεράς». Είχα την ευκαιρία να ακούσω, να έχω μια ενημέρωση για τα προβλήματα της περιφέρειας αλλά και τους στόχους της περιφέρειας. Εξέθεσα την ανησυχία μας σε ό,τι αφορά την πολιτική που ασκείται. Φοβόμαστε ότι το Μνημόνιο 2 θα κάνει τα πράγματα χειρότερα και τόνισα την προσδοκία μας, θεσμοί όπως είναι η αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, να μπορέσουν να ενισχυθούν ούτως ώστε να συμβάλλουν στην ανακούφιση του κόσμου άμεσα. Δηλώνω πολύ αξιολογικά ότι η παρουσία του κύριου Δραγασάκη στο Εθνικό Κοινοβούλιο αποτελεί κόσμημα, το ξέρω εδώ και πολλά χρόνια, με μια πολύ σημαντική διαδρομή και αποτελεί κεφάλαιο για τη χώρα. Συνομιλήσαμε λοιπόν για μια σειρά από θέματα που αφορούν την περιφέρειά μας, με περιφέρεια με τις γνωστές ιδιαιτερότητες και τα τεράστια αναπτυξιακά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, που έχει πάρει μια κατρακύλα αναπτυξιακή. Ζητήσαμε την παρέμβασή του στο Εθνικό Κοινοβούλιο για να αναδείξει κάποια θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Την ανέγερση φράκτη κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων υποστήριξε ο επικεφαλής του Γραφείου για τη Μετανάστευση και την Ενσωμάτωση, Αρνό Κλάρσφελντ. Σε τηλεοπτική συνέντευξη δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κατασκευάσει ένα φράκτη κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, μήκους 130 χιλιόμετρων, παρομοιάζοντάς τον μάλιστα με τον υπάρχοντα φράκτη μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού. Η Βουλγαρία πλήρωσε τον περασμένο Φεβρουάριο τα 6,7 εκατομμύρια ευρώ που χρωστούσε στη Διεθνή Εταιρεία Σχεδιασμού του Πετρελαιοαγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη από το 2007 μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό, η βουλγαρική πλευρά έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της και εξασφάλισε την νομική δυνατότητα να αποχωρήσει από το σχέδιο, όπως αποφάσισε πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ανακοινώνει την προκήρυξη του μέτρου 214 για οργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, δράση διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης φάκελων υποψηφιότητας είναι μέχρι τις 4 Μαΐου 2012, ενώ η υποβολή της αίτησης θα γίνεται ηλεκτρονικά.